ποιον διαλέξω. Μια φορά και έναν καιρό είπα σε κήπο να σταθώ. Μες στη ζωή δροσιά να έχω. Μα ό,τι θες και δεν θα έρθει. Στην καρδιά μένει αγάπη και στο νου μείνει φωτιά. Καρδιά μένει αγάθη και στο νου μια φωτιά. Δεν κοιμάσαι? Όχι. Πού ήσουν? Είχα πάει μια βόλτα στο κτήμα. Τέτοια ώρα. Θα με παίρνω ύπνος. Θέλεις να σου φέρω κάτι? Όχι. Θέλω να κοιμηθούμε μαζί. Όχι απόψε, Δημήτρη. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι απόψε. Πώς και ξύπνησες τόσο νωρίς? Με ρωτάς αν έκλεισα μάτια όλη τη νύχτα. Τι έχεις? Ρωτάς τι έχω? Από τη στιγμή που μου είπες ότι ο Έκτορας είναι αδερφός μου, γύρισε όλος ο κόσμος ανάποδα. Όσο κάθομαι και το σκέφτομαι. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θα σταματήσω. Θέλω να μου πεις γιατί μου το έκρυψες. Και προπαντός, γιατί το έκρυψες από εκείνον. Πήρε τα πράγματά του και έφυγε χωρίς να του πεις μια κουβέντα. Νομίζεις ότι μου είναι εύκολο? Θα μου πεις. Ο Έκτορας πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια πριν έρθει στο σπίτι. Φοβάμαι ότι αν μάθει πως είμαι πατέρας του, θα με μισήσει. Ωραία, και τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις μια ζωή να πιστεύει ότι είναι μόνος του? Όχι, βέβαια. Μόλις βρω την κατάλληλη ευκαιρία, θα του το πω. Γιατί το έκανες? Πες μου. Θέλω να καταλάβω. Ήμουν πολύ νέος τότε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δικαιολογία, όμως είναι το μόνο που έχω να πω, δυστυχώς. Αργότερα που θα μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτόν, το μυαλό μου ήταν στα λεφτά και στις βρωμοδουλειές. Είχα γίνει ένα κάθαρμα, χωρίς να το καταλάβω. Δεν το πιστεύω. Ήσουν πάντα τρυφερός και... Με σένα που είσαι κόρη μου. Οι άλλοι έβλεπαν ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Υπήρξα πολύ σκληρός άνθρωπος.
Και αυτό το κατάλαβα πάνω σε αυτήν εδώ την πολυθρόνα. Τι με κοιτάζεις έτσι? Μίλησέ μου για τη μητέρα του Έκτορα. Ήταν ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Έξυπνο. Εκείνα τα χρόνια δούλευε στο σπίτι μας και φαίνεται με είχε ερωτευτεί. Και εμένα μου άρεσε. Είχαμε την ίδια ηλικία και κάποιο καλοκαίρι... Τέλος πάντων. Την ίδια χρονιά εγώ έφυγα στο Λονδίνο για σπουδές. Ένα βράδυ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως ήταν έγκυος. Τα χάσα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουν 17 χρόνια. Πολύ μικρός βέβαια για τέτοιες ευθύνες. Εν πάση περιπτώσει, μου είπε ότι θα πάει σε έναν γιατρό να κάνει έκτρωση και ησύχασα. Μετά χάθηκε. Τον Έκτορα πώς το βρήκες? Λίγα χρόνια αργότερα με πήρε πάλι τηλέφωνο και μου είπε πως έχω ένα γιο. Τρελάθηκα. Της μίλησα πάρα πολύ άσχημα. Νόμιζα πως ήθελε να με εκβιάσει. Μετά από αυτό χάθηκε πάλι. Ύστερα εγώ παντρεύτηκα, γεννήθηκες εσύ. Και τα ξέχασα όλα, έτσι με βόλευε. Μετά από κάποια χρόνια έμαθα ότι είναι πάρα πολύ άσχημα. Άρρωστη σε ένα νοσοκομείο και πήγα να τη δω. Τότε μου ζήτησε να φροντίσω το γιο της. Τον πρώτο καιρό, όταν τον είχα πάρει από το ίδρυμα, νόμιζα πως είχα ένα ξένο παιδί στο σπίτι. Αλλά μετά σιγά σιγά κάτι ξύπνησε μέσα μου. Ένιωθα σαν πατέρας του. Κι έτσι άρχισα να τον αγαπώ διπλά. Άρχισα να τον αγαπώ έχοντας μεγάλες ενοχές για αυτά που του είχα στερήσει. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να του μιλήσω. Πάμε μια βόλτα έξω. Γεια σας. 3.000 η ώρα και εδώ θέλω φασαρίες. Θέλω να μείνω. Εδώ? Ναι, δεν νοικιάζετε δωμάτια? Τι μάζε, ρε κοπέλα μου. Εμείς δουλεύουμε περισσότερο με... Ξέρω πολύ καλά με τι δουλεύετε. Τι είναι αυτό? Δεν θέλω να μου ζητήσει ταυτότητα και να ξεχάσει ότι είμαι εδώ. Έχεις προβλήματα με την αστυνομία? Όχι, με κυνηγάει ο φίλος μου. Α, ερωτοδουλειές. Μπράβο, μπράβο. Σου πω. Εμένα με τέτοια λεφτά που μου έδωσες, ξεχνάω και τη μάνα που με γέννησε. Φαίνεται. Τι είπες? Τίποτα. Θέλω καθαρά σεντόνια και ζεστό νερό. Μη φοβάσαι. Πριγκίπισσα θα σε εγώ να πάρω και το κλειδάκι σου. Σου πω. Δεν μου λες, το βράδυ θα είσαι μόνη, να... Μανούσο, εγώ είμαι. Δεν σ' ακούω καλά. Δεν είμαι καλά. Θέλω να έρθει σπίτι. Τώρα? Όχι, χτες. Έρχομαι. Αυτό το χτίμα το αγόρασα όταν γεννήθηκες εσύ. Ήθελα να έχω ένα μέρος να ερχόμαστε εγώ, εσύ και η μητέρα σου. Όμως εκείνη τα βλέπε διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή? Ανακατευόταν συνέχεια στη δουλειά μου. Σ' αγαπούσε. Ήθελα να ξέρει τι γίνεται. Το ξέρω. Αλλά δεν άντυχε τα ρίσκα που έπαιρνε. Ήθελε μια ζωή ήρεμη και σίγουρη. Ενώ εγώ τα ήθελα όλα και γρήγορα. Δεν μου έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτά. Και καλά έκανε. Η Αλεξάνδρα δεν ανακατεύεται στη δουλειά σου? Η Αλεξάνδρα είναι διαφορετικός χαρακτήρας.
Έπειτα, όταν την παντρεύτηκα, τα πράγματα ήταν αλλιώς. Ενώ όταν ήμουν παντρεμένος με τη μητέρα σου, ξεκινούσα από το μηδέν. Και μπλέχτηκες. Θα ήθελα να κάνω κάτι να σε βοηθήσω, αλλά δεν ξέρω τι. Έλα να σε φιλήσω. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Συγγνώμη, ο κύριος Ζαρκάδας. Πράτος. Αυτός με το καφέ. Ναι. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, είστε ο κύριος Ζαρκάδας. Τι τρέχει. Μπορώ να σε απασχολήσω για λίγο. Στον πληθυντικό είσαι καλός. Για να δούμε τα πας καλά και στον ενικό. Κάθισε. Ευχαριστώ. Μόνο μη ζητήσεις κανένα στάνταρ. Δεν υπάρχει. Είμαι ο γιος της Πινελόπης, από το Άσυνο. Τη θυμόσαστε. Πινελόπη. Α, μάλιστα. Αυτή με τον Αρχάγγελο και το λευκό σώμα. Ναι, ναι, αυτή. Και τι θέλεις. Ψάχνω να βρω τον πατέρα μου. Εσείς δουλεύατε χρόνια εκεί μέσα, σαν αρχινοσοκόμος. Μου είπαν ότι εσείς μπορείτε ίσως να με βοηθήσετε. Ποιος το είπε αυτό. Κάποιος, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ψάχνεις να βρεις τον πατέρα σου, ε. Δύσκολο. Πλην όμως ευγενές. Τι δουλειά κάνεις. Σοφέρ. Σε ταξί. Σε ιδιώτη. Κατάλαβα. Τίμιος. Πλην πατήρης, ε. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Ψάχνω χρόνια να τον βρω. Κοίτα. Εγώ ήμουνα φυλακή, 5 χρόνια. Αδίκως βεβαίως. Την πλήρωσα για κάποιον άλλον. Μαλακίες της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνω. Συμβαίνουν αυτά. Και ως εκ τούτου, έχω χάσει τις επαφές μου. Θα το ψάξουμε όμως. Γίνω όμως, θα χρειαστούν για κάποια έξοδα. Καταλαβαίνω. Μην ανησυχείτε, θα το αντιμετωπίσουμε. Φτάνει να βρεθεί κάποια άκρη. Γράψε μου το τηλέφωνο σου. Και θα σε πάρω εντός των ημερών. Με λένε Έκτορα. Ευχαριστώ. Φέρω για μια μικρή προκαταβολή. Ό,τι να είναι συμβολικά. Για να δω και τις σοβαρές προθέσεις. Έχω μόνο αυτά. Εντάξει. Λίγα είναι, αλλά εντάξει. Πού θα σε βρω. Θα σε βρω εγώ.
Σε κοιτάζω τόση ώρα. Κάθεσαι στην ίδια θέση και ταξιδεύεις. Προσπαθώ να βρω μέρος να κρυφτώ. Γιατί? Νιώθω σαν να είμαι χαμένη. Δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση σου. Όμως δεν πρέπει να δείχνεις τόσο πολύ τη θλίψη σου τώρα που έφυγε. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Προσπάθησε να κρύψεις αυτά που αισθάνεσαι. Μη με κοιτάς έτσι, καταλαβαίνεις πολύ καλά γιατί σου μιλάω. Κι εγώ συναχωρήθηκα που έφυγε ο Έκτορας. Ο πατέρας μου όμως πληγώθηκε περισσότερο από όλους. Αν καταλάβει τι γινότανε. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες. Έλα, Αλεξάνδρα. Σε είδα μια μέρα να βγαίνεις από τον καράς και κατάλαβα. Πήγα και του μίλησα. Ο Έκτορας, βλέπεις, δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν σε κατηγορώ για αυτό που έγινε. Είσαι νέα γυναίκα, όμορφη. Και ο πατέρας μου είναι ένα άπειρος. Θα μπορούσες όμως να βρεις κάποιον άλλον, μακριά από το σπίτι. Αυτά τα πράγματα... Ναι, ναι. Ξέρω. Γίνονται. Όχι όμως με τον Έκτορα. Όπως βλέπεις, εγώ είμαι έτοιμος. Αν καθυστερήσεις κι άλλο, κινδυνεύουμε. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Ο Κώστας έχει κολλήσει τα λεφτά. Δεν με νοιάζει ποιος έχει κολλήσει και πού. Αν χαλάσει δουλειά, θα πέσουν κεφάλια. Και βέβαια, δεν θα πέσει το δικό μου. Αυτή τι μου την έφερες. Για να περάσεις καλά. Δεν θέλεις. Με αυτά πας να με ξεγελάσεις. Σαν και αυτή μπορώ να έχω σε γουστάρω. Αλήθεια. Πολύ ωραία. Εγώ περισσεύω. Μη φεύγεις. Σε πρόσβαλα. Αγόρι μου. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις μαζί μου, αν πληρώνεις. Αλλά θα μιλάς καλά. Κατάλαβες? Δεν μου το είπες ότι το κορίτσι είναι ευαίσθητο. Θα μείνεις μαζί μου απόψε. Εντάξει. Σύλλησα να χάσεις, έτσι. Εγώ παίζω κανονικά. Εντάξει, εντάξει. Προσπαθώ να κερδίσεις, όχι να χάσω. Να κερδίσεις. Μ' αρέσει να βλέπω το πρόσωπό σου να φωτίζεται.
πάρα πολύ καιρό να σε δω. Βάλε μου λίγο κρασί. Πολύ θα νύπιαμε. Και λοιπόν... Θυμάσαι τις στιγμές έχουμε περάσει εδώ, σε αυτό το σπίτι. Φυσικά. Εγώ θυμάμαι τα πάντα. Είχαμε έρθει εδώ πρώτη φορά ερωτευμένοι. Εξουχιώνιζε. Έκοψα ξύλα, άναψα το τζάκι. Κάναμε έρωτα στο πάτωμα. Και μετά φάγαμε αυτή τη μακαρονάδα που είχα μαγειρέψει. Την είχες βρει άνοστη και μου το πες κατάμουτρο αυτό. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια, δεν την κρύβω. Δυστυχώς αυτές οι στιγμές δεν θα ξανάρθουν ποτέ. Γιατί το λες αυτό? Άκου που σου λέω. Οι άνθρωποι είναι σκάρτη. Τους τραβάει η σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων. Η απάτη, η ανοχή, ο κίνδυνος. Έτσι είμαι κι εγώ. Έχω κάνει πολλά. Πρώτη φορά σε ακούω να μιλάς έτσι. Όταν είσαι ώρες μόνος, καθυλωμένος. Είσαι αναγκασμένος να σκέφτεσαι και οι σκέψεις είναι πικρές. Όλα αυτά τα λες γιατί είναι ένας τρόπος να απευθυνθείς σε μένα. Σβήστο. Πάνω είναι. Ναι, πάνω. Αμέσως τη γνώρισα, κυρία Κώστα. Κοίταξε, δεν θέλω να γίνει καμιά φασαρία εδώ μέσα, ε. Καλά. Ωραία. Αυτό για σένα. Ω, στο 61. Είναι. Εγώ είμαι, άνοιξε. Δεν ακούς, άνοιξε. Ας κάψω την πόρτα. Άνοιξε, έμεισε από διάλογο. Άνοιξε που να σε πάρει ο διάολος, θα σπάσω την πόρτα! Σιγά, σιγά, μην φωνάζεις. Δεν θέλω την αστυνομία στο ξενοδοχείο μου. Ορίστε, πάρε το κλειδί. Καλά, πήγαινε. Νάτι, τη βλέπω, φεύγει.
φύγε! Χρειάζεσαι βοηθειά. Σε παρακαλώ, φύγε! Σας κυνηγάει κανείς. Αν θες να με βοηθείς, φύγε! Καληνύχτα. Και άλλη φορά να δίνεσαι καλά. Καλά να φύγεις. Χρειάζεται και μόνο. Πες το. Τι έπαθες? Κυνηγάει ο Κώστας. Ο Κώστας είναι ο φίλος σου? Έφυγε από το σπίτι και πήγα σε ξενοδοχείο, αλλά με βρήκε. Σου βάλω κάτι να πιείς? Τόσο πολύ το φοβάσαι? Μπορεί να με σκοτώσει. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε η Μπέτη. Τι να κάνω, μου λες? Να τη σκοτώσω? Τελικά δεν μπορεί να εμπιστευτείς καμία. Όλες ρουφιάνες είναι. Για να σκεφτείς ότι μέχρι προχθές έλεγε πως έλειωνε για μένα. Σε πιάσα με την Τζούλη, μην το ξεχνάς. Και λοιπόν, τι έγινε? Ένα πείδημα ήταν. Για τις γυναίκες μετράει αλλιώς. Θέλω να την βρεις. Δεν θα την αφήσω σε χλωροκλαρή. Καλύτερα να την ξεχάσεις. Ό,τι έγινε, έγινε. Μην έχεις κι άλλα μπλεξίματα. Δεν μπορώ, Μανούσο. Δεν μπορώ, γαμώτο. Και το χειρότερο είναι ότι την αγαπάω. Τι με κοιτάς? Μπορεί να της φερόμουν άσχημα, αλλά ήταν ανθρωπός μου. Επάνω της κρυσπούσα. Εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη μου και πήρε τις κασέτες. Ξέρεις πώς αισθάνομαι? Γυμνός. Τι θέλεις να κάνω? Να βρεις τον Έκτορα. Να τον πιέσεις. Πρέπει να μπω στο σπίτι του Βερίδη. Είναι το μόνο που μου μένει. Thank you.
μπορούσα να σου συγχωρέσω τα πάντα. Thank you.
είναι η τελευταία φορά. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό. Μην μιλάς. Δεν μπορώ να υποκρίνομαι. Δεν μπορώ να τον κοροϊδεύω. Τον αγαπάω. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Δεν φεύγεις από το μυαλό μου το λεπτό. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Σ' αγαπάω. Σε θέλω. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί για σένα να ήταν παιχνίδι. Για μένα δεν ήταν. Αυτό νομίζεις. Με συγχωρείς. Μην μ' αγγίζεις. Ποτέ δεν με κατάλαβες. Αν μπορούσα, δεν θα ερχόμουν. Όμως δεν μπορώ. Όλη την ημέρα έλεγα, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Όταν όμως νύχτωσε, άρχισα να σε ψάχνω παντού. Έβλεπα γυναίκες στον δρόμο και νόμιζα ότι ήσουν εσύ. Εσύ. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θες. Να μην ξανάρθεις. Δεν μπορώ να σου το υποσχεθώ. Είσαι πιο δυνατός. Μπορείς. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Προσπάθησα. Έφυγα από το σπίτι για να είμαι μακριά σου. Ωραία. Αφού το θες τόσο πολύ, δεν θα ξανά. Τι είναι αυτό? Το πήρα για σένα. Αυτό είναι πανάκριβο. Πού το βρήκες? Έσπασα μια βιτρίνα και το πήρα. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Εγώ. Σβήσε το φακό. Είσαι ένα χάριστο κάθαρμα. Το ξέρεις βέβαια, Δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Σβήσε το φακό, είπα. Θέλω να βλέπω το πρόσωπο του Ιούδα. Σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Τα Δημητριά μου να φεύγει. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Φουλώστε. Εσύ να το βουλώσεις. Ο πατέρας μου σε ταΐζει, σε φροντίζει και εσύ πηδάς τη γυναίκα του. Σκάσε! Εσύ να σκάσεις! Να ψάξεις να βρεις άλλη σκύλα, γιατί εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Αν κοιτάξεις τον καθρέφτη θα το καταλάβεις. Αλλά τι λέω. Τα σκυλιά είναι πιστά. Χειρότερες από όλες. Βούλωστο, 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 βούλωστο! Yeah.
δωμάτια. Τόσες δεν έχεις το θάρρος. Γιουλέ. Στο νου μια φωτιά.